Εκλογές, TikTok, social media, χαμός. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Δήμητρα Ψαχούλια, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Γεια σας, χαιρετίζω το πιο ωραίο και φρέσκο δίδυμο του ραδιοφώνου. Να τα, αυτά είναι. Πώς φαίνεται η επικοινωνιολόγος. Επικοινωνήσω σωστά το προϊόν. Λοιπόν, Δήμητρα, θέλουμε να μας πεις πώς βλέπεις τη χρήση των social media στην μάχη τη φετινή. Την εκλογική μάχη. Ναι, δηλαδή έχουν μπει πολύ δυναμικά οι πολιτικοί, έτσι. Θα διαφωνήσω λιγάκι σε αυτό. Βλέπω μια παραδοσιακά χαρακτηριστικά πάλι, με μια γραμμική πορεία και χωρίς εκπλήξεις, το οποίο θα κορυφωθεί, φαντάζομαι. Δεν βλέπω κάποια έκπληξη πλην δύο πραγμάτων. Το ένα είναι το TikTok που επενδύουν. Τώρα το πώς επενδύουν και αν έχει αποτέλεσμα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, τεράστια συζήτηση, ειδικά στη χώρα μας. Και το δεύτερο που ήταν στοιχείο έκπληξης, γιατί εμείς ψάχνουμε λίγο έτσι τις γωνίες και τις εκπλήξεις, ήταν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη YouTuber, ένα νέο κορίτσι. Ναι, αυτό ήταν. Που έτσι, ναι, ήταν τα δύο στοιχεία έκπληξης, κατά τα άλλα. Και κλεισέ βίντεο, έτσι απολογιστικά, ο καθένας βάζει τη στρατηγική του. Και η στρατηγική εδώ πάλι επίσης είναι μια τεράστια κουβέντα. Ποιος έχει, τι έχει και αν την αποδίδει σωστά. Και βίντεο, μακέτες, πού θα εμφανιστώ, πώς θα πάω, φωτογραφίες από τις δηλώσεις. Βλέπω τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν εξαιρέσω δηλαδή, επαναλαμβάνω, το TikTok, που εκεί ενέχει κάποια στοιχεία τσαλακώματος από τους προέδρους και τους υποψηφίους, που έτσι έχουν ένα ενδιαφέρον. Το είδε το προεδρικό όλα αυτά και σε επίπεδο κομμάτων. Δήμητρα, δεν είναι λίγο δύσκολη ισορροπία και επικίνδυνη του τσαλακώματος και μεταξύ τσαλακώματος και γελιοποίησης? Δεν θέλει πολύ προσοχή αυτό? Και πώς μπορεί κάποιος, να αποφύγει? Ναι, ακριβώς. Ο μέτρο εδώ, να επισημάνουμε ότι ο μέτρο του τσαλακώματος, που λέγεται Μπαράκ Ομπάμα, που έχει διδάξει την κοινωνία, συμφωνεί κανείς, διαφωνεί μαζί του, αλλά έχει διδάξει το πόσο σωστά γίνεται ένα τσαλάκωμα. Αν ανατρέξει κανείς τα βίντεο του στα προφίλ του και το κάνει αντίστοιχα πολιτικός εδώ, θα μιλάγαμε για τελείως, ας πούμε, άλλη αντιμετώπιση από το κοινό. Το να ξαπλώνει κάτω με ένα μωράκι, το να παίρνει να τρώει ένα μήλο. Όλα αυτά καταλαβαίνετε εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε το τσαλάκωμα. Βάζω εδώ πέρα και την παράμετρο του μηνύματος. Τώρα θέλει πολύ προσοχή και έχει να κάνει και με το προφίλ. Δεν πάνε σε όλους όλα. Αυτό που επισημαίνω αυτό και είναι όλες, πολύ σημαντικό που λέει η Δήμητρα τώρα, ότι δεν πάνε όλα σε όλους. Γιατί μπορεί κάποιος να φανεί τελείως γελίος. Ναι, ναι, και ανακόλουθος από αυτά που απαιτεί το μέσο. Γιατί ξεχνάνε, δηλαδή πάνε με τα ίδια τους χαρακτηριστικά να αποδώσουν ένα μήνυμα ή να πιάσουν ένα κοινό το οποίο σκέφτεται και αντιδρά και λειτουργεί και έχει άλλες ανάγκες από αυτό που τους επικοινωνεί. Το TikTok έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το Instagram, τεράστια κουβέντα να το χρησιμοποιούν σωστά. Για μένα υπάρχουν πολλές ελλείψεις ακόμα εδώ, ενώ η δύναμή τους είναι τεράστια, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Το Facebook έχει άλλο κοινό. Δεν μπορούμε να είμαστε one size fits all με όλα μας τα χαρακτηριστικά το ίδιο σε όλα τα μέσα. Και προφανώς δεν πάνε σε όλους τους υποψηφίους όλα τα μέσα και όλες οι μορφές επικοινωνίας. Επίσης, είναι πιο πολύ παραδοσιακή. Επίσης, σε πάρα πολλές προεκλογικές ομιλίες που πάω, ας πούμε, σε διάφορα σπίτια, μερικοί πολιτικοί, αν πετύχεις δηλαδή πολιτικό σε δύο διαφορετικά σπίτια, γιατί μπορεί να σε έχει πάρει ένας φίλος και έχεις πει, εντάξει, θα έρθω, και ας τον έχω δει σε άλλο σπίτι, okay, θα έρθω, βλέπεις ότι είναι η ίδια κασέτα. Ναι, ναι, ίδια κασέτα. Το πολύ σοβαρό εδώ πέρα μειονέκτημα, έλλειψη, αν θέλετε, που έχουμε, είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν σκεφτόμαστε με όρους κοινού. Πού πάω, τι έχω να πω, τι προφίλ είναι αυτή που μιλάω, πώς μπορώ να τους προσεγγίσω. Έχουμε οριζόντια μηνύματα για όλους. Δηλαδή, όπου πάω, πάω στη λαϊκή αγορά, πάω σε σπίτι, πάω σε σχολείο, πάω σε YouTube. Είναι όλα οριζόντιο, μη χρωματισμένο μήνυμα, δηλαδή δεν είναι τμηματοποιημένο. Έχουμε οριζόντια, πώς το λένε, μηνύματα τα οποία απευθύνονται σε όλους. Και δεν βλέπω μια τμηματοποίηση. Δηλαδή, τι μας έχει μείνει από όλο αυτό το πολιτικό διάλογο τώρα για τις γυναίκες? Έχει ανοίξει μια συζήτηση να δούμε το μήνυμα του καθενός? Για τα παιδιά, επιμέρους ακούγονται μηνύματα. Λέω για συγκεκριμένη καμπάνια στρατηγική, ώστε να μείνει το μήνυμα. Ο καθένας προφανώς αναφέρεται σε πολιτικές. Δεν αντιλαμβανόμαστε με όρους κοινού πολλές φορές τι απαιτεί το κοινό στο σπίτι, τι προφίλ είναι, τι θέλουν να ακούσουν, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Πάμε, βάζουμε αυτή την κασέτα, τη γνωστή, αυτή που έχετε ζήσει όλοι σας και είμαι και εγώ πάρα πολλές φορές, και επαναλαμβάνουμε μονότονα το αφήγημα το οποίο πρέπει, ας πούμε, να επικοινωνήσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ομάδες που τους συμβουλεύουν.
Τώρα ανοίγεται τεράστιες πληγές και θέματα, διότι ναι, κάποιοι ακούνε τους ειδικούς, αν έχουν ειδικούς, και συμβουλεύονται και κάνουν meetings τα οποία προκύπτει μια στρατηγική, ένα αποτέλεσμα, και λίγο πρέπει να είναι και ενοχλητική η σύμβουλη, αν με ρωτάτε. Mm-hmm. Εγώ ανοίγω τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία της δυσάρεστης πολλές φορές και της ενοχλητικής. Που σημαίνει ότι τους τονίζεις τα αρνητικά τους. Προσέχετε κυρίως, αυτό. Κυρίως. Τα θετικά τους τα ξέρουμε. Εξελέγησαν πάρα πολύ ωραία. Με κάτι έχουν για να εκλεγούν. Προφανώς κάτι είπανε, κάποιους πείσανε. Από εδώ και πέρα πάμε αυτό πολλαπλασιαστικά να το δώσουμε στο κοινό. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα κοινό. Φαντάζομαι ότι κάποιοι πάσχουν και από ξερολίαση, έτσι. Δεν, ναι, ναι, δεν κυρίως, δέχονται να ακούσουν κυρίως κανένα σύμβουλο. Ναι, κυρίως θέλω να δυσαρεστήσω εδώ πολλούς. Η πλειονότητα έχει μια δική του άποψη και φόβο. Πέρα από την ξερολίαση είναι και ο φόβος πλέον. Μην πούμε κάτι, μην τσαλακωθούμε παραπάνω, μην εκτεθούμε. Οπότε επιλέγουν ένα safe περιβάλλον. Πάμε εδώ να πούμε τα γνωστά τώρα. Αυτά μην ξεφύγουμε. Εντάξει, πολύ ωραία αυτά τα. Ναι, άστο τώρα, δεν είμαστε τώρα, δεν είναι εποχές για να προκαλούμε. Δηλαδή, κάτω από το ραντάρ, να πω, οι κανονικές παραδοσιακές τακτικές, σπίτια, φυλάδια, τηλέφωνα, SMS, όλα αυτά που κάνει ένας παραδοσιακός πολιτικός, και αυτό προκύπτει από το ότι δεν ακούν κάποιους συμβούλους που τους λένε κάποια άλλα πράγματα, αλλά προκύπτει και από φόβο πολλές φορές, από μία συγκράτηση. Απ' την άλλη, υπάρχουν και επιτελεία τα οποία είναι και άσχετα. Για να το λέμε και όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δηλαδή, και δεν συμβουλεύουν σωστά. Νομίζω ότι είναι η text του. Αυτό θέλει δύο. Και ο επικεφαλής πάντα φέρει ευθύνη για το ποιος έχει επιλέξει δίπλα του. Mm-hmm. Και το επιτελείο, προφανώς, πολλές φορές παρά τις σαφείς οδηγίες που δίνονται από τον επικεφαλής, δεν μπορεί να εναρμονιστεί και να δώσει μια στρατηγική στον υποψήφιο. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, και αυτοί έχουν τα άγχη τους. Είναι κανονικοί άνθρωποι, έχουν τα άγχη τους, έχουν τις αγωνίες τους. Μπορεί να μην τα ξέρουν κιόλα. Είναι απολύτως ανθρώπινο. Οπότε και ο σύμβουλος και ο ειδικός και το επιτελείο πρέπει να είναι εκεί επικουρικά. Ούτε πρέπει να είναι εκεί να βγαίνει μπροστά από τον υποψήφιο, ούτε πρέπει να είναι εκεί με άρχη και δικές του, ας πούμε, ανησυχίες για την επόμενη μέρα. Είναι μια δουλειά που είναι 24/7, είναι όλο το 24ωρο, και είναι μια δουλειά αφοσίωση. Το ίδιο και η πολιτική. Είναι μια δουλειά που δεν σταματάει η πολιτική. Όλη τη μέρα τρέχουν, κάνουν συναντήσεις, κάνουν meetings, κάνουν διάφορα πράγματα. Έχουν κάποια ιδιαιτερότητα αυτές οι εκλογές? Αυτές οι εκλογές γίνονται μέσα σε πάρα πολύ δυσμενείς συγκυρίες και προκλήσεις διεθνείς. Αυτή είναι η αλλαγή για μένα. Ένα πλαίσιο το οποίο είναι τόσο, οι διεθνείς τεκτονικές πλάκες είναι τόσο αβέβαιες και τόσο κουνιούνται διαρκώς, που όποιο αφήγημα τώρα, είτε κυβερνητικό είτε πολιτικό, πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλες σταθερές και το βλέμμα στη μεγάλη εικόνα, κάτι που μου λείπει εμένα αυτή τη στιγμή. Στη μεγάλη εικόνα, διεθνείς προκλήσεις, artificial intelligence έρχεται με βία και ραγδαία, τι θα επιφέρει αυτό στις χώρες, κλίμα. Αυτά περιμένω να ακούσω προς τη μεγάλη εικόνα. Τα επιμέρους εσωτερικές πολιτικές που είναι πάρα πολύ σοβαρές, ακρίβεια, πληθωρισμός, όλα αυτά που καίνε τον κόσμο, στέγη για τους νέους, επιμέρους υπάρχουν στα προγράμματα των μεγάλων κομμάτων. Από εκεί πέρα πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας στη μεγάλη εικόνα. Σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που δημιουργεί τρομερές ανακατατάξεις και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Μια νέα εποχή. Τελείως νέα εποχή. Νομίζω θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Θα πάμε σε πολύ ραγδαίες αλλαγές και θα χρειάζεται πολύ δύναμη. Απ' την άλλη, όμως, Δημήτρα, βγαίνουν μικρά κόμματα. Το Μέρα 25, ας πούμε, ο Γιάννης με το Ένανι, και λέει κάτι τρελά. Τώρα παρουσιάστηκε ένα σχέδιο Δήμητρα. Αυτό λέγαμε. Ναι, λένε κάτι τρελά. Ναι, γιατί προφανώς υπάρχει ένα κοινό που δεν έχει πιστεί από τους μεγάλους και ψάχνει αυτή την ελπίδα, ούτε από έλλειψη μόρφωσης, είναι πολλές φορές που τους καταδικάζουμε στη Λίβδιν, ούτε από μη πληροφόρηση. Είναι ένα κοινό το οποίο προστρέχει και αναζητά ελπίδα ή κάποια άλλη εναλλακτική σε κάποιου άλλου είδους κόμματα. Και αυτά τα μικρά κόμματα με τη σειρά τους προσπαθούν με ρηξικέλευτες ή τρελές ή out of the box ιδέες να προσελκύσουν ένα συγκεκριμένο κοινό. Χωρίς αποτέλεσμα φυσικά, γιατί τα ανεδαφικά μέχρι ένα όριο μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Δήμητρα, πιστεύεις ότι οι γυναίκες είναι πιο άκαμπτες στις, λιγότερο μάλλον άκαμπτες στις συμβουλές των ειδικών για το πώς θα χειριστούν την εικόνα τους? Όχι, εμένα οι καλύτερες μου συνεργασίες ήταν με γυναίκες. Σε όλα τα επίπεδα, και σε επιχειρηματίες και σε πολιτικούς. Όχι, ακούνε πάρα πολύ και συνεργάζονται πάρα πολύ. Απλά είναι πολύ πιο συγκρατημένες λόγω του ανδροκρατούμενου του χώρου. Mm-hmm.
και προφανώς είναι πολύ λιγότερες ευκαιρίες. Πάρα πολύ λιγότερες ευκαιρίες. Και φυσικά και η αντίληψη που έχει το κοινό. Δηλαδή, μια γυναίκα αμέσως μπορεί να πάρει πιο εύκολη, εύκολα αρνητική κριτική από ένα κοινό, αν κάνει λίγο κάτι πιο μοντέρνο, σε αντίθεση με αν το ίδιο βίντεο το κάνει ένα άντρα. Επομένως, όλα αυτά, ο φόβος, η προκατάληψη που υπάρχει για τις γυναίκες, οι μη ευκαιρίες, τις κρατάνε λίγο πίσω. Εγώ λέω να βγουν μπροστά πάντως. Αυτή είναι η άποψή μου. Και τώρα είναι πολύ λιγότερες οι υποψήφιες πάλι από τους άντρες. Ναι, προφανώς, γιατί αυτό ήταν αναμενόμενο. Λέμε συνεχώς γυναίκες, αλλά επί της ουσίας δεν δίνεται πραγματική ευκαιρία. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένας αντίλογος στον οποίο εγώ το λέω, τον προσπαθώ ας πούμε, τον επικοινωνήσω όσο μπορώ, ότι οι γυναίκες δεν είναι πάντα, τις πρώτες γραμμές δεν είναι πάντα υποψήφιες. Είναι πάρα πολλοί γυναίκες άξιες και ικανές σε πάρα πολλά πόστα της δημόσιας διοίκησης, της επικοινωνίας, του ραδιοφώνου, πάρα πολλές που ασκούν πιο πραγματική και φέρνουν αποτέλεσμα πολύ περισσότερο από μία βουλευτή, ας πούμε, πολλές φορές. Με το λόγο τους, με τα επιχείρηματά τους, με την εν γέννη και συνολική πορεία τους. Επομένως, γιατί μένουμε συνεχώς κολλάμε στο θέμα της εκπροσώπησης, δηλαδή των βουλευτών, των υπουργών κτλ. Που σύμφωνοι πρέπει να είναι προφανώς αυτονόητα, λέμε, περισσότερες γυναίκες. Αλλά πρέπει να επισημαίνουμε και να βλέπουμε και τις γυναίκες που είναι σε όλα τα πόστα ευθύνης, που είναι πολλές, ικανές και είναι παντού. Και νομίζω αυτό βελτιώθηκε την τελευταία κυβέρνηση και οι γυναίκες άξιες πήραν. Ανέλαβαν σοβαρές θέσεις ευθύνης. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα. Βλέπουμε καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές να πέφτουν πολλά χτυπήματα και πάνω και κάτω από τη ζώνη. Αλέξης Γεωργούλης, Βρυξέλλες, προσωπικές στιγμές, βίντεο που μπορεί να υπάρχουν κλπ. Βλέπεις ότι καθώς πλησιάζουμε θα χοντρίνει πολύ το παιχνίδι? Ναι, προφανώς όσο πάμε στις κάλπες και με το ζητούμενο να συσπηρωθεί ακόμα περισσότερο το κομματικό ακροατήριο του καθενός, η λογική λέει ότι θα υπάρξει, φυσικά δεδομένη και τη πραγματικότητα και το τι προκύπτει κάθε μέρα, και όπως βλέπετε δεν ηρεμούμε, δεν ξεκουραζόμαστε καθόλου, κάθε μέρα και μια νέα εμπειρία, πιστεύω ότι θα απολωθεί κι άλλο. Και εδώ είναι και ο κίνδυνος να μην ξεφύγει ο πολιτικός διάλογος σε επίπεδα τοξικότητας που δεν έχουν επιστροφή. Διότι η χώρα έχει πραγματικές ανάγκες, έχει πραγματικά προβλήματα και προφανώς ο κόσμος, επειδή είναι πλέον πάρα πολύ κουρασμένος, υπερβολικά κουρασμένος, με μια κούραση η οποία δεν την αποδίδει πλέον με τη μορφή αγανακτισμένου στο Σύνταγμα, αλλά έχει μια εσωτερική σωρευμένη κούραση, απαιτεί και θέλει να ακούει συγκεκριμένα πράγματα. Όσο δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, τα ποσοστά θα πέφτουν όλο ένα και περισσότερο. Λοιπόν, ήταν η Δήμητρα Ψαχούλια, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψυχραιμία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ψυχραιμία μέχρι το τέλος των εκλογών. Λέξη κλειδί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Φιλάκια. Πολύ. Ευχαριστώ. Φιλιά.